Ωραία, Ελλάδα, μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε με τον δεύτερο όμιλο. Αρχικά συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στην πολύ μεγάλη νίκη του Ηρακλή στον Βόλο κόντρα στον Ολυμπιακό. Φυσικά είχαμε και την νίκη της ΑΕΛ. Μια φωκικός επιστροφή στις νίκες και στα τρίποντα και για τους νεοφώτιστους. 1-0. Ντεμπούτο Παύλου Δερμιτζάκη. Πιερικός Απόλλων 1926-2-1. Αναγέννηση Καρδίτσα σε Γυνιακός 1-2. Ολυμπιακός Βόλου Ηρακλής 0-1. Ζάκυνθος Τύρναβος 2-0. ΑΕΛ Αγροτικός Αστέρας 1-0. Ρεπό είχε ο Εθνικός Σέρων. Στη βαθμολογία, πάντα εντός παρενθέσεως, θυμίζω το πλήθος των αγώνων που έχει δώσει κάθε ομάδα. Ο Ηρακλής στους 36, η Λαμία στους 30, Ζάκυνθος 27, ΑΕΛ 25, Ολυμπιακός Βόλου 20, Πιερικός και Τύρναβος έχουν από 17, Γυνιακός 16, Αγροτικός Αστέρας, Απόλλων 1926 έχουν από 15 βαθμούς, η Αναγέννηση Καρδίτσας στους 13, ο Εθνικός Σέρων στους 10, ο Φωκικός στους 8 βαθμούς. Στον πίνακα των σκόρερς, ο Διαμαντόπουλος για τον Ολυμπιακό Βόλου είναι στην κορυφή με 8. Ο Γκούρμα ανέβηκε στα 6 σκόραρε για την Λαμία. Ο Λουκίνας του Ηρακλή και ο Πινδώνης της ΑΕΛ είναι στα 5. Οικονόμου και Περώνε στα 4 γκολ. Οικονόμου για την Τζάκυνθο και Περώνε για τον Ηρακλή. Ο Πιερικός που επικράτησε 2-1 του Απόλλωνα Καλαμαριάς με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Παλιάτσιο, που σκόραρε στο 83ο λεπτό, χαρίζοντας την νίκη στην ομάδα του. Οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 14ο λεπτό, όταν το σούτ του Γιαννούλη σταμάτησε στο δοκάρι. Ο Απόλλωνας ωστόσο έκανε το 1-0 στο 34ο λεπτό, με τον καπετάνο να βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πιερικός μπήκε αποφασισμένος να γυρίσει την εις βάρος του κατάσταση και κατάφερε να ισοφαρίσει το μάτς στο 54ο λεπτό με τον Λαμπάκη. Τελικά οι γηπεδούχοι πήραν το τρίποντο με τον Παλιάτσιο στο 83ο λεπτό να σκοράρει και να χαρίζει τη μεγάλη νίκη στην ομάδα του. Προπονητής του Απόλλωνα Παναγιώτης Δηλμπέρης μετά το τέλος του αγώνα ήταν έξαλλος με τους ποδοσφαιριστές του, ενώ και η διοίκηση επέβαλε χρηματικό πρόστιμο στους παίκτες για την εικόνα της ομάδας. Νομίζω ότι ο Γιαννούλης σήμερα μας το πήρε το παιχνίδι. Εμείς το χάσαμε με τις ευκαιρίες και ο Γιαννούλης μας το πήρε. Και νευριάζω πάρα πολύ, γι' αυτό σας λέω, είναι θέμα συγκέντρωσης, γιατί μέσα στην εβδομάδα τους λέω ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Εκείνη η πλευρά είναι πολύ επιθετική. Πρέπει να προσέξουμε. Και πάει η έλλειψη συγκέντρωσης. Μεγάλα συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, γιατί μέσα σε μια εβδομάδα απέναντι σε δύο καλές ομάδες καταφέραν να κάνουν ανατροπή στο σκορ και από εκεί που βρισκόμαστε με την πλάτη στο λίγο να γυρίσουμε αυτό το μάτσο.